Καλημερίζω τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη. Καλημέρα κύριε βουλευτά, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Βουλευτή. Καλά. Για πληροφορίες πάνω σε τρία θέματα. Το ένα έχει να κάνει με τις προτάσεις των εμπορικών συλλόγων της Κρήτης για τους κόμβους της Φοινικιάς. Το άλλο έχει να κάνει με την ομοιρία, όπως λέτε, των δικαιούχων εργατικής κατοικίας. Να μας πείτε τι συμβαίνει. Και από την άλλη, βέβαια, να μας πείτε τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση χθες σε Βενιζέλιο και με ΕΚΑΒ. Νομίζω ότι κουβεντιάζεται με τους εργαζόμενους σε ό,τι έχει να κάνει με το νέο νομοσχέδιο, με τα χειρουργεία, με το τι θα γίνει στο χώρο της υγείας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το τελευταίο, δηλαδή από το χώρο της υγείας. Έχει τεθεί σε διαβούλευση, βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση το νομοσχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα στη δημόσια υγεία αλλά και στο εργασιακό των γιατρών, γιατί δεν είναι μόνο μία πλευρά ή μία όψη του νομίσματος το τι θα γίνει με τα χειρουργεία, το τι είναι και τα εργασιακά των γιατρών. Κυρία Δουλειράκη, ας ευχηθούμε όλοι και από τον, πιστεύω, από την αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας να μην περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Γιατί δεν είναι το θέμα της εργασιακής σχέσης γιατρών με ΕΣΥ ή νοσηλευτών με ΕΣΥ αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή. Αλλά το νομοσχέδιο έχω την αίσθηση ότι δυναμητίζει τα θεμέλια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όταν προβλέπει, κυρία Δουλειράκη, να σας πω, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν προβλέπει απογευματινά χειρουργία με αμοιβή από τον ασφαλισμένο 200 ευρώ περίπου για αναισθησιολόγο, ακούστε τώρα, και μέχρι 450 ευρώ το γιατρό. Δηλαδή, εσείς για να κάνετε ένα χειρουργείο απογευματινό πρέπει να πληρώσετε γύρω στα 600 με 700 ευρώ. Σε μια εποχή που νομίζω, κυρία Δουλειράκη, ότι όλοι ξέρουμε ότι η φτώχεια είναι πλέον πράγμα και η ανέχεια, αν θέλετε, είναι πλέον πραγματικότητα για την ελληνική κοινωνία. Θα έρθει ο κύριος Πλεύρης να μας δώσει τη χαριστική βολή, ειδικά σε συνανθρώπους με, κυρία Δουλειράκη, που έχουν ανάγκη για το φαρμακευτικό της περίθαλψης, που σημειωτέων. Δεν τη χαρίζει κανείς. Κοιτάξτε, είναι άνθρωποι που χρήζουν τέτοιες αντιμετώπισης, που πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους φορές, πληρώνουν για γιατροφαρμακευτική περίθαλψη εδώ και 30-40 χρόνια. Και όταν έρθει η ώρα να τύχουν αυτή τη αντιμετώπιση, το κύριο Σπέδης να μας πει ότι πρέπει να πληρώνουμε και από πάνω. Τι μας είπαν χθες, και αυτό που αξίζει να ακούσουν και οι ακροατές, είναι βασικό αυτό που είπαν οι άνθρωποι στο Βενιζέλιο, είτε ήταν γιατροί είτε νοσηλευτές στο Βενιζέλιο, και σήμερα θα επισκεφτώ το Πανεπιστημιακό. Για τους ίδιους λόγους. Και όχι μόνο. Όταν εκκρεμούν, κυρία Δουλειράκη, αυτή τη στιγμή στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου πάνω από 13.000 περιστατικά, εκκρεμή χειρουργία μάλλον, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν το λύνει όμως αυτή, ακόμα και αν πληρώσουν. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Κάποιοι άνθρωποι προφανώς θα έχουν να πληρώσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να καλυφθούν τα πρωινά χειρουργία ούτε από αναισθησιολόγους, ούτε από γιατρούς, ούτε από νοσηλευτές. Δηλαδή, ένα ερώτημα που τίθεται και σε όλους όσοι ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Όταν δεν μπορείς να καλύψεις με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό τα πρωινά χειρουργία, πώς θα καλύψεις τα απογευματινά? Άρα, είναι ένας εμπεγμός και μια κοροϊδία. Και ο στόχος της κυβέρνησης, να το πω πιο απλά, της πλήρης ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αντί τώρα, κυρία Δουλειράκη, να παραδειγματιστούν από την πανδημία τα προβλήματα που αντιμετώπισε ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, αντί να θωρακίσουν όσο φύλουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δημιουργούν προοπτικές εξαρτήσεις. Και έρχονται οι γιατροί και λένε ότι, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται μέσα από το νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία δυναμητίζουν τα πάντα όλα. Δυναμητίζουν, γιατί πάμε τώρα εδώ σε αυτό το κομμάτι υποστελέχωση και εργασιακές σχέσεις, δυναμητίζουν τις εργασιακές σχέσεις, προωθούνται αλλαγές στο στάτους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Με δύο πόδια σε δύο βάρκες νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρουμε, δηλαδή
δηλαδή και γιατροί του ΕΣΥ και ιδιωτικό επάγγελμα, τηρώντας ορισμένες προϋποθέσεις, τις προϋποθέσεις κολλάνε. Οπότε σημαίνει ότι η σημερινή υποστελέχωση θα διαιωνιστεί και θα πάει λίγο παρακάτω. Γι' αυτό σας έθεσα από την αρχή το θέμα των εργασιακών σχέσεων, γιατί φτάνουμε στο αποτέλεσμα το οποίο έχουμε και περιγράψατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κυρία Δουλειράκη, να πω και κάτι άλλο που μας είπαν χθες. Να το ολοκληρώσετε, αν έχετε την καλοσύνη, για να πάμε στο παρακάτω. Ναι, ναι, έχουν φύγει. Άρχισαν και φεύγουν κατά δεκάδες γιατροί από τα νοσοκομεία. Είτε λόγω του φόρτου εργασίας που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, είτε ότι πάνε σε ιδιωτικά κέντρα που έχουν καλύτερες αμοιβές. Άρα είναι και ένα θέμα που θα το αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία το επόμενο διάστημα. Άρα αυτό που προέχει τώρα δεν είναι τα απογευματινά χειρουργία για να πληρώνει ο κόσμος, όταν όπως σας είπα δεν μπορούν να επανδρωθούν τα πρωινά. Χρειάζεται πρόσληψη γιατρών και βέβαια μια εργασιακή σχέση του γιατρού μπορεί να μείνει στο νοσοκομείο και να κάνει τη δουλειά του σωστά και όπως πρέπει, να μην επεκταθώ περαιτέρω. Και βέβαια νοσηλευτικό προσωπικό, που αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία στενάζουν από έλλειψη. Αυτά. Εύχομαι και ελπίζω και με την αντίδραση της κοινωνίας ένα τέτοιο νομοσχέδιο είναι υποχρέωσή μας να είμαστε απέναντι, κυρία Δουλειράκη. Λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι. Αυτό είναι το ένα θέμα και τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται μέσα από τα νοσοκομεία, τα οποία ουσιαστικά έχουν αναδειχθεί πολλά και συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε, γιατί είναι τα δύσκολα που αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς όταν το χρειαστεί. Να ληφθούν, λέτε, με την ερώτηση που έχετε με καταθέσει, ή να το πω διαφορετικά, φέρνετε στη Βουλή το θέμα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τις προτάσεις των εμπορικών συλλόγων της Κρήτης για τους κόμβους της Φοινικιάς? Τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο ζητάτε? Κυρία Δουλειράκη, μονολεκτικά, οι εμπορικοί σύλλογοι και όχι μόνο έχουν καταθέσει τις θέσεις τους, τις απόψεις τους όσον αφορά για το συγκεκριμένο κόμβο, ο οποίος από ό,τι αντιληφθήκαμε στον τελικό σχεδιασμό για το Βόρειο Οδικό Άξονα καταργείται. Ξέρετε πολύ καλά ότι εκεί υπάρχει ένας μεγάλος φόρτος μετακίνησης πολλά χρόνια τώρα, λόγω της να έλεγα βιομηχανικής περιοχής που εξελίσσεται σε αυτές τις περιοχές. Είτε είναι η Φοινικιά, είτε είναι οι Μαλάδες, είτε είναι η ευρύτερη περιοχή. Κατέθεσαν λοιπόν μια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτή την πρόταση απλά καταθέσαμε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου στο αρμόδιο Υπουργείο να την εξετάσει και άμεσα να μας απαντήσει για ποιο λόγο έχει διαφορετική άποψη, δηλαδή αν θέλετε και στο τελευταίο στον πιο αρνητικό σχεδιασμό κατάργησης εκεί μιας πρόσβασης που όπως επισημαίνουν οι εμπορικοί σύλλογοι θα πλήξει σε μέγιστο βαθμό όλους τους επαγγελματίες και ζητούμε γιατί υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί και υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι γι' αυτό. Βέβαια. Και βλέπουμε το χάλι που υπάρχει στην καθημερινότητα. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι προτάσεις των εμπορικών συλλόγων, οι οποίες είναι προτάσεις ειδικών, πρέπει να ληφθούν υπόψη από το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό ακριβώς κάναμε χθες. Καταθέσαμε λοιπόν τις προτάσεις των εμπορικών συλλόγων στο αρμόδιο Υπουργείο και ζητούμε άμεσα να λάβει θέση, να τις λάβει σοβαρά υπόψη και να μας απαντήσει τις επόμενες μέρες το τι πρόκειται να γίνει με το συγκεκριμένο κόμμα και τη συγκεκριμένη περιοχή γενικότερα. Κύριε Βουλευτέ, τι σημαίνει με τους δικαιούχους της εργατικής κατοικίας, γιατί μιλάτε για ομοιρία? Κυρία Δουλειράκη, επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο. Το 2012 καταργήθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ΟΕΚ, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Ναι. Θεωρώ, επειδή ήμουνα τότε, τα είχα χειριστεί αυτά τα θέματα από το μέσο του εργατικού κέντρου, θεωρώ ότι ήταν ό,τι το πιο εγκληματικό. Ήταν ο μοναδικός οργανισμός στεγαστικής πολιτικής για φτωχούς, ανήμπορους, αμαία κλπ. Με τεράστια, οφείλω να το πω αυτό κύριε Βουλγεράκη, με τεράστια ποσά αποθεματικά που ήταν χρήματα, δηλαδή ήταν ένας αυτοχρηματοδοτούμενος θα έλεγα οργανισμός, γιατί τα χρήματα που εισέρεαν στον οργανισμό ήταν από τις φορές των εργαζομένων, όλων των εργαζομένων. Και θέλω να σου πω ότι τουλάχιστον και τότε υπήρχαν κάποιες μικροπαροχές θα έλεγα, δηλαδή θυμάστε τα εισιτήρια θεάτρου, τα κουπόνια, τα βιβλία, το κοινωνικό τουρισμό, αλλά το κυριότερο ήταν τα άτοκα δάνεια για ανέγερση της πρώτης κατοικίας. Αυτά δυστυχώς είναι παρελθόν. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Πού πάνε τα χρήματα αυτά που πήγαν και πού πάνε ακόμα και σήμερα? Διότι σήμερα δεν πληρώνουμε, δεν φαίνεται στο καταρριστικό ότι πληρώνουμε υπέρ ΟΕΚ, αλλά πληρώνουμε αυτά που πληρώνουμε υπέρ ΟΕΚ, τα πληρώνουμε υπέρ ΟΑΕΚ
προφανώς για τους ίδιους σκοπούς, οι οποίοι δεν υπάρχουν σήμερα. Όμως το θέμα μας, που πιστεύω ότι είναι εξόχως πολύ σοβαρό, κατέθεσα χθες μια ερώτηση. Μετά από προτροπή, και θέλω να το πω ειλικρινά, μιας ομάδας ανθρώπων που ήρθε στο γραφείο μου και μου έθεσε το θέμα. Γιατί θέλω να σας πω ειλικρινέστατα, κυρία Λουγκεράκη, ότι επειδή και παλιότερα είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, είχα την εντύπωση, ειλικρινά, ότι είχε λυθεί. Και είχε λυθεί μαζί με το Γάζι, τον Άι Γιάννη, τον Πεντεβή, που και εκεί οι εργατικές κατοικίες υπήρχαν, υπάρχουν, και είχε λυθεί το πρόβλημα, δηλαδή της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Μετά από πόσο καιρό, δηλαδή, και εγώ έχω μια έτσι... Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν τίτλο οριστικής παραχώρησης κυριότητας του σπιτιού τους και ούτε θα καταφέρουν να πάρουν τίτλο? Σωστά, πολύ σωστά το είπατε. Απορίας άξιον είναι, γιατί δεν ασχολήθηκε κανείς μέχρι σήμερα. Ίσως είχαν επαναπαυθεί οι άνθρωποι που μένουν εκεί, μη γνωρίζοντας ότι θα έφταναν σε ένα σημείο που θα χρειαζόταν, κυρία Δουγκεράκη, ένα παραχωρητήριο, ένας τίτλος, πολύ σωστά είπατε, για να δηλώσουν τα περιστατικά. Συγγνώμη, κύριε Βαρδάκη, αλλά να πω κάτι το οποίο σκέφτομαι. Αυτό είναι τελείως ευτράπελο. Δηλαδή, από τη μία σε βάζει στη διαδικασία να μπεις, να προχωρήσεις στην τακτοποίηση ή νομιμοποίηση. Εισπράττει τόσα χρήματα. Λέει ότι θα πρέπει να τα έχεις όλα αυτά για να μπορέσεις να προχωρήσεις παρακάτω. Και ενώ έχει ένα τέτοιο αγκάθι εδώ από το 1995, αφήνει τους ανθρώπους ακαλυπτούς. Ναι, πολύ σωστά το είπατε, πολύ σωστά. Από το 1995 ήταν οι εργατικές κατοικίες του Κατσαμπά, αν θυμάμαι, και το 2000 παραδόθηκαν οι εργατικές κατοικίες, οι επόμενες. Κοιτάξτε τώρα, λέμε 1995-2008. Τα χρόνια πέρασαν, φαίνεται, αστραπή. Από εκεί και πέρα, όταν δεν μπορεί να εκδοθεί το οριστικό παραχωρητήριο στους οικιστές, αφού ακόμα δεν προχώρησαν, και εδώ είναι το ευθράπελο, θα σου πω και ένα άλλο. Πώς κάνουν φορολογικές δηλώσεις οι άνθρωποι αυτοί? Τι δηλώνουν άμα δεν έχουν διαιρεθεί σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες ή οικισμοί? Δεν υπάρχει τίτλος, κύριε Βουγκεράκη. Πληρώνουν οι άνθρωποι τον ένθιά τους, πληρώνουν τις υπογραφές. Μα γι' αυτό λέω, τότε τι πληρώνουν, τζάμπα και βερεσέ? Δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, άρα δεν έχουν οριστεί τα ποσοστά συγκυριότητα στα οικόπεδα, οπότε είναι ακάλυπτη. Γι' αυτό κάναμε την ερώτηση, και δεν είναι μόνο στο Ηράκλειο, είναι και στην υπόλοιπη επικράτεια. Και εδώ, κύριε Δουγκεράκη, θέλω να επισημάνω ότι υπάρχουν 4-5 μηχανικοί του πρώην ΟΕ, οι οποίοι τώρα εργάζονται στον ΟΑΕΔ, που θα μπορούσαν να διεκπαιρεώσουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Αλλά δυστυχώς ζούμε σε ένα κράτος που πρέπει να ξεσηκώνεται ο κόσμος για το αυτονόητο. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, κυρία Βουγκεράκη, ζητήσαμε από τον αρμόδιο υπουργό να μας πει τους λόγους που δεν προχωράει η σύσταση. Είναι τόσο δύσκολο αυτό? Είναι τόσο... Τους εργατικών κατοικιών που εκκρεμεί. Μισό λεπτό. Είναι τόσο δύσκολο αυτό να γίνει? Κυρία Βουγκεράκη, δεν νομίζω. Τη στιγμή που έγινε, όπως σας είπα, στο Γάζι, έγινε σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, στον Άι Γιάννη, στον Πεντεβή, δεν έχει γίνει στον Κατσαμπά και στην Αγία Κατερίνη. Δεν νομίζω να υπάρχει καμιά δυσκολία. Απλά δεν έχει ασχοληθεί κανείς ουσιαστικά με το θέμα. Και να μου πείτε τώρα, πρέπει να ασχοληθεί ένας βουλευτής ή ένας πολίτης να διαμαρτυρηθεί για να γίνει το αυτονόητο? Όχι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην Ελλάδα. Ζητούμε λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα από το αρμόδιο Υπουργείο και θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σύσταση οριζόντιος ιδιοκτησίας για τους οικισμούς της εργατικής κατοικίας της Αγίας Κατερίνης του Κατσαμπά. Και θα δούμε το επόμενο διάστημα, για να μην το ξεχάσω, να σας πω ότι αφορά περίπου 300, ακριβώς να σας πω, είναι 202, αν θυμάμαι καλά, στην Αγία Κατερίνη κατοικίες και 96 στον Κατσαμπά. Δηλαδή 298. Φανταστείτε τώρα, 298 οικογένειες είναι στον αέρα. Γι' αυτό σας είπα για μείζονο σημασία ζήτημα. Και καλά κάνετε και το αναδεικνύετε. Εύχομαι να μας ακούνε κάποιοι, εύχομαι να δουν
και να αντιμετωπίσουν την ερώτηση που καταθέσαμε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Μα από τη στιγμή που λέτε ότι ούτως ή άλλως έχουν λυθεί θέματα, ας πούμε, όπως στο Γάζι, δεν ισχύει αυτό, ή σε άλλες περιοχές, και ότι υπάρχει εκκρεμότητα ανά την Ελλάδα σε κάποιους οικισμούς, νομίζω ότι μπορεί να λυθεί. Γι' αυτό σας ρώτησα πόσο εύκολο ή δύσκολο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Να σας πω, σωστό το ερώτημα. Έχει να χάσει η πολιτεία από αυτό? Φαντάζομαι πως όχι. Κοιτάξτε, ναι. Δεν μπορώ να ξέρω, ρωτώ. Οι εργατικές κατοικίες στο Γάζι, στον Άγιο Γιάννη και στον Πεντεβή, πρέπει να το πω αυτό, διεκπεραιώθηκαν οι διαδικασίες πριν κλείσει ο ΕΚ. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 9 με 10 δεν είχε κλείσει ο ΕΚ. Άρα, όχι μόνο δεν είχε εκλείψει η τεχνογνωσία που είχε μέσω των υπηρεσιών του ο ΕΚ, αλλά και τώρα υπάρχει δυνατότητα. Γιατί όπως σας είπα, ακόμα οι μηχανικοί που ήταν στον ΟΕΠ και είναι αξιόλογοι άνθρωποι, είναι σοβαροί επιστήμονες, είναι υπάλληλοι πλέον του ΟΑΕΛ. Αλλά στο αντικείμενό τους. Αντικείμενο που δεν τους δίνει ο ΟΑΕΛ. Λόγω φύση εργασιών. Άρα, αυτό που πρέπει να γίνει αύριο το πρωί είναι ο πρόεδρος του ΟΑΕΛ, τα διευθυντικά στελέχη του ΟΑΕΛ, να δώσει την εντολή που χρειάζεται στους αρμόδιους, δηλαδή στους μηχανικούς. Του ΟΑΕΠ πλέον, του πρώην ΟΕΚ και τη σήμερα του ΟΕΠ, να προβούν στις διαδικασίες, στις ενέργειες εκείνες που χρειάζονται, ναι, και τη διεκπαιρέωση του θέματος. Ναι, πολιτική απόφαση ωστόσο από την άλλη. Περιμένουμε από την άλλη να ακούσουμε και να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει και τι θα σας απαντήσουν από τα αρμόδια υπουργεία για να σταματήσει αυτό το θέμα. Είπατε, δεν αφορά μόνο εμάς. Για εμάς εδώ είναι κοντά στις 300 οικογένειες, 202 στην Αγία Εκατερίνη. 98 στον Κατσαμπά, όχι 96 στον Κατσαμπά μου είπατε, δεν, ναι, τέλος πάντων. 202-298 σύνολο. Μάλιστα. Αλλά σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη εκκρεμότητα, οπότε δεν ξέρω, χωρίς να κλείσουμε εκκρεμότητες, κάνουμε βήματα προς τα κάτω, προς τα πάνω και πάμε και ανοίγουμε άλλα κεφάλαια, άλλες διαδικασίες. Βλέπε εκτιματολόγια, βλέπε εκτιματογραφήσεις, βλέπε νομιμοποιήσεις, βλέπε τακτοποιήσεις, αλλά υπάρχει εκκρεμότητα σε όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω, είναι κάτι που πραγματικά σε ξεπερνάει. Τώρα, κυρία Δουζιράκη, εφήγεται θέματα τώρα με μια λέξη τα λέτε, αλλά είναι πολύ μίζωνος. Λέω πάρα πολύ απλά ότι ανοίγεις θέματα που σε ξεπερνάνε χωρίς να έχεις κλείσει εκκρεμότητες. Στην κινηματογράφηση εννοείται. Στην κινηματογράφηση. Δεν το βλέπουν, κυρία Δουζιράκη. Δεν το βλέπουν ότι δεν έχει διεκπαιρεωθεί ούτε το 50%. Ειδικά στην Κρήτη. Και τα αντιμετωπίζουμε τώρα εμείς κάθε μέρα στα γραφεία μας αυτά τα θέματα. Όταν βγαίνεις μέσα από μια οικονομική κρίση, πας σε μια πανδημία, αλλά το μεγάλο το ποσοστό ή το μεγάλο το ποσό που απαιτείται για να τα κάνεις όλα αυτά, αν είναι διάσπαρτα τα χωράφια σου σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες, εντός ενός δήμου και ξανά μάνα τα ίδια, εάν έχεις δικαιώματα περιουσιακά και σε άλλους δήμους και χρειάζεται να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία και χρειάζεται να πας σε έναν τοπογράφο και χρειάζεται να έχεις ένα μηχανικό και χρειάζεται να πας εξαιτίας του μπερδεμένου ιδιοκτησιακού σε ένα συμβολαιογράφο με μαρτύρους να κάνεις μια άλλη πράξη διαδικασία για να κατοχυρώσεις τα χωράφια σου. Νομίζω ότι όλα αυτά κοστίζουν και όταν όλα αυτά κοστίζουν σε τέτοιες μέρες και ανοίγεις όλα αυτά τα θέματα και τα βάζεις μπροστά στον κόσμο, δεν μπορείς να τα επιλύσεις. Δεν υπάρχει πιθανότητα να τα επιλύσεις, κύριε Βαρδάκη. Σωστά, κύριε Δουδυράκη, μα τα βλέπετε εσείς που είστε δημοσιογράφος. Δεν είστε πολιτικός, δεν είστε οικονομολόγος, δεν είστε. Μα είμαι πολίτης αυτής της χώρας. Μέσα από την ίδια διαδικασία περνάμε όλοι μας, κύριε Βαρδάκη. Έτσι είναι. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, είδατε πώς εσείς το εκφράζετε τέτοια ζητήματα. Δεν είναι μόνο όμως το κόστος. Είναι η έλλειψη χρόνου. Δύο χρόνια, όπως πολύ σωστά είπα. Βρισκόμαστε σε μια φτωχοποίηση. Βγαίνουμε μετά από μια οικονομική, μια πανδημική κρίση. Αντιμετωπίζουμε μια οικονομική κρίση σήμερα. Δεν ξέρω ότι αυτά τα δύο χρόνια μας πει ποια υπηρεσία λειτουργούσε. Είναι δύσκολο. Και να έρθει εμένα σήμερα ένα χρόνο μετά και να μου πει ότι κλείσε τη χρηματογράφησή σου αύριο. Δεν γίνονται. Κλείσε τους βασικούς χάρτες. Έπρεπε να έχουμε κάνει τους βασικούς χάρτες πριν 40 χρόνια. Απλά τα βάλαμε όλα μπροστά μας. Αυτό. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.